βιομηχάνηση της Κέρκυρας και την αποβιομηχάνηση της Κέρκυρας. Πώς έγινε η περίφημη εκβιομηχάνηση και αποβιομηχάνηση. Και το μαντούκι δεν είναι τυχαία η επιλογή. Το μαντούκι με σημερινούς όρους ήταν βαριά βιομηχανική ζώνη. Βαριά, τα πάντα δηλαδή. Πράγματα που δεν υπήρχαν ούτε στο κέντρο ούτε στην Αθήνα. Βέβαια στην τότε Ελλάδα, που ξέρετε μέχρι πού ήταν η Ελλάδα εκείνη την εποχή, στα τέλη της δεκαετίας, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου. Η Κέρκυρα, καθώς και όλα τα Ιόνια νησιά, εμφανίζει ιδιαιτερότητες όσον αφορά την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό φυσικά είναι εύκολο να το αντιληφθεί κανείς. Η πολιτιστική και πολιτισμική διαφορά των κατακτητών, Βενετών, Γάλλων, Άγγλων κλπ. Που πέρασαν από την Κέρκυρα, από τα Ιόνια νησιά, από τη μία πλευρά και των Οθωμανών από την άλλη, δίνει εύκολα απάντηση στο ερώτημα γιατί τα Ιόνια νησιά και ιδιαίτερα η πρωτεύουσα Κέρκυρα είχαν σοβαρή ανάπτυξη εκτός από τον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, οργανώνεται η αγροτική παραγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στην ελαιοκαλλιέργεια και την παραγωγή λαδιού. Ακόμη από τον 14ο αιώνα λειτουργούσαν στην Κέρκυρα διάφοροι τύποι μήλων, όπως απλή χειρόμηλη οικιακής χρήσης, νερόμηλη, δίδυμη νερόμηλη, ανεμόμηλη, αλευρόμηλη, αλογόμηλη, γαϊδουρόμηλη, όπως αναφέρει σε μια καταπληκτική έρευνα ο σπουδαίος κερκυραίος καθηγητής Αύγουστος Σορδίνας. Η ουσιαστική αφετηρία στη βιομηχανία της βιομηχανικής ιστορίας του νησιού ταυτίζεται με την κατάληψη της Κέρκυρας από τους Γάλλους, αρχικά τους δημοκρατικούς και στη συνέχεια τους αυτοκρατορικούς. Οι Γάλλοι τερματίζουν τη βενετική κυριαρχία των Ιωνίων νήσων που κράτησε πάνω από 4 αιώνες. Ο κύριος όγκος αυτών των βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων εγκαταστάθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Μαντουκιού. Οι βασικοί λόγοι εγκατάστασης στον χώρο αυτό ήταν δύο. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι βρίσκονταν κοντά στο λιμάνι. Πράγμα που σήμαινε ότι θα βοηθούσε τόσο στις εισαγωγές των πρώτων υλών όσο και στις εξαγωγές των προϊόντων. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι οι κάτοικοι του Μαντουκιού δεν διέθεταν μέσα παραγωγής, ούτε αγροτικής, ούτε οποιασδήποτε άλλης, εκτός από την αλληλεία. Ο έγκριτος δημοσιογράφος Κώστας Δαφνής αναφέρει: «Καταδεικνύεται πλέον σαφώς ότι η κερκυραϊκή βιομηχανία είναι δυσαναλόγως προηγμένη εν σχέση προς τα 107.000 κατοίκους της νήσου». Είχαμε περίπου δηλαδή όσο πληθυσμό έχουμε και σήμερα. Εδώ έχουμε μια άποψη του Μαντουκιού, την τότε βιομηχανική περιοχή, βλέποντας εργοστάσια, καράβια. Άρα είναι ένα λιμάνι το οποίο προσέλκυε κόσμο και όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο ενός είδου, δεν είχε κόσμο μόνο κερκυραίους, μαζευόταν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν διαφορετικής φυλής, από διαφορετικά μέρη. Και μέσω του εμπορίου γινόταν τη διακίνηση ιδεών. Έτσι το Μαντούκι υπήρξε σταυροδρόμιο ανθρώπων, επιχειρήσεων και πολιτισμών. Το θέμα το οποίο θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι από τα πλέον ενδιαφέροντα της σημερινής, της τωρινής περίοδου, της περίοδου που ζούμε σήμερα στο νησί μας. Γι' αυτό έχει προκαλέσει και το ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον γεγονός που καταγράφηκε τόσο στην πρώτη παρουσίαση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο πριν από δύο εβδομάδες, όσο και στη συνέχεια στον Άι Ματιά, και μετά από εδώ ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσει η παρουσίαση σε ολόκληρο το νησί και έξω από το νησί, διότι υπάρχει ενδιαφέρον να παρουσιαστεί όπου ζουν και κερκυραίοι στον ελλαδικό χώρο. Αφορμή για το βιβλίο αυτό, το οποίο σήμερα σας παρουσιάζουμε, ένα βιβλίο 420 σελίδων, είναι η διεισδυτική ματιά στα δρόμενα τα πολιτιστικά της υπαίθρου Κέρκυρας και της Κέρκυρας συνολικά, θα έλεγα, περιλαμβανομένης και της πόλης, διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστό κομμάτι η πόλη από την Ήπεθρο και η Ήπεθρος από την πόλη. Εάν προσέξει κανείς τα δρόμενα τα πολιτιστικά, θα διαπιστώσει το έλλειμμα σε σχέση με την πραγματική παράδοση την οποία κληροδότησαν στις σημερινές γενιές οι προηγούμενες. Θα διαπιστώσει ότι δεν είναι τα τραγούδια τα σημερινά, τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι προγονείς μας. Δεν είναι οι χοροί μας αυτοί οι χοροί που χόρευαν στο παρελθόν. Και δεν είναι
αυτά που ακούγονται και βλέπονται, φαίνονται προς τα έξω και προβάλλονται ως κερκυραϊκά αυτά που πραγματικά εκφράζουν την λαϊκή παράδοση της Κέρκυρας. Χρειάστηκε να κάνουμε όμως και κάτι άλλο. Χρειάστηκε να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες με τις πηγές. Χρειάστηκε να περιγράψουμε το ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε αυτή η παράδοση, έτσι ώστε να γίνει από τον αναγνώστη περισσότερο κατανοητό το θέμα. Διότι αν παρουσιάσουμε αποκομμένα τα τραγούδια, χωρίς πηγές, χωρίς βιβλιογραφία, χωρίς περιγραφή του ιστορικού και κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε αυτή η παράδοση, τότε ελάχιστα πράγματα θα κατανοήσουμε. Αυτή η παράδοση, αν την προσέξουμε, αν την μελετήσουμε ιδιαίτερα προσεκτικά, αποδεικνύει ότι απέχει πολύ από αυτό που θεωρούμε σήμερα ως έκφραση της παράδοσης στο νησί μας. Γι' αυτό γίνεται κατανοητό το αντικείμενο της έρευνας, της μελέτης γύρω από την υπόθεση της λαϊκής μουσικής παράδοσης. Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι περιγράψαμε εδώ, γιατί η δουλειά δεν είναι προσωπικά δική μου, είναι πολλών ανθρώπων που συνέβαλαν λιγότερο ή περισσότερο για να καταστεί δυνατή αυτή η έκδοση, το ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργείται η λαϊκή παράδοση, ο τρόπος γένειασης της λαϊκής παράδοσης, τα τραγούδια της κερκυραϊκής παράδοσης σε 15 κατηγορίες, ακριτικά, παραλογές, της αγάπης, του γάμου, της ξενιτιάς, της δουλειάς, του ελαιώνα, της αποκριάς, των πανηγυριών, μυρολόγια, νανουρίσματα, τα πάντα. 15 κατηγορίες τραγουδιών περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Η Corfu Press και το My Kerkyra βρίσκονται αυτή την Κυριακή στις Σινιές και συγκεκριμένα στο Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Σινιών με τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Γαρνέλη, και θέλω να μου πείτε εσείς τον αριθμό αυτής εδώ της έκθεσης βιβλίου. Βρισκόμαστε σίγουρα στα 24 χρόνια. Είναι μια έκθεση βιβλίου που γίνεται περιφερειακά της Κέρκυρας. Ο σύλλογός μας 24 χρόνια παλεύει να διατηρήσει αυτή την έκθεση βιβλίου που γίνεται συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Συμμετρία. Έτσι παρουσιάζουμε κάθε χρόνο κερκυραίους συγγραφείς και διατηρεί για μία εβδομάδα έκθεση που γίνεται επισκεψή από τον κόσμο της περιοχής και για να αγοράσει βιβλία. Όπως και σήμερα είχαμε παράλληλες εκδηλώσεις παρουσιάσεις δύο βιβλίων, εκ των οποίων το ένα του κυρίου Στέφανου Πουλημένου, τα τραγούδια της Κέρκυρας που εκδίδονται από την εκδοτική μας Corfu Press. Έχετε δει το βιβλίο? Σαφώς και έχω δει το βιβλίο. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει ο Στέφανος Πουλημένος, ο οποίος είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι Κερκυραίου. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά, το οποίο δείχνει την παράδοση που υπάρχει στο κερκυριακό τραγούδι επί χρόνια και κάτι το οποίο χάνεται σιγά σιγά και είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά, η οποία, όπως είπα και πριν, πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι Κερκυραίου, γιατί είναι από τα μόνα που διασώζει την παράδοση, η οποία σιγά σιγά χάνεται. Thank you.